Εξαιρετική μακαρονάδα. Ό,τι και να σας πω, πρώτα το δοκιμάσετε. Και τώρα τα αγαπημένα μου πουρέκια αναρίς. Και για μένα τα πιο ωραία πουρέκια με αναρί τα έφτιαχνε το εστιατόριο Ειρηνιά στο Στρόβολο στη Λευκοσία. Ήταν κάτι πιο μεγάλα πουρέκια, έτσι χοντρά με μπόλικη αναρί μέσα. Αυτά είναι τα πουρέκια που για μένα είναι τα πιο ωραία πουρέκια αναρίς. Και όταν σκεφτώ πουρέκια, αυτά έρχονται στο νου μου. Οπότε σήμερα θα δούμε μαζί πώς τα φτιάχνουμε αυτά τα υπέροχα πουρέκια. Πρώτο πράγμα που θέλω να φτιάξω είναι τη ζύμη μας. Οπότε στο πολυμίξερ θα κάνουμε όλη τη δουλειά για τη ζύμη. Πάμε να ρίξουμε όλα τα υλικά μας. Θα χρειαστούμε 280 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. 50 γραμμάρια ελαιόλαδο. 100 γραμμάρια νερό. Μισό κουταλάκι αλάτι. Μεταφέρουμε το μείγμα μας σε ένα μπολ και ζυμώνουμε λίγο με το χέρι μας. Δέστε ότι το καλό μέτρημα εξασφαλίζει μια ζύμη που να μην είναι πολύ κολλώδες, να μην είναι πολύ σφιχτή, να είναι όπως πρέπει. Οπότε ζυγίστε πολύ καλά τα υλικά σας πριν τα ρίξετε στον κάδο του πολυμίξερ. Για την αναρή μας τώρα, μέσα σε ένα μπολ πάμε να θρηματίσουμε μία συσκευασία αναρίν ανάλατη. Αρχικά θρηματίζουμε την αναρή με τα χέρια μας. Προσθέτουμε τώρα στην αναρή μας 40 γραμμάρια ζάχαρη, ένα κουταλάκι κανέλα και ένα κουταλάκι ανθόνερο. Αλευρώνουμε καλά τον πάγκο εργασίας μας. Με ένα πλάστη ανοίγουμε τη ζύμη μας σε φύλλο. Χρησιμοποιώντας ένα μπολ, το γυρίζουμε από την ανάποδη και κόβουμε σε στρογγυλό κομμάτι. Αυτό θα είναι η μόλα μας για τα πουρέκια. Παίρνουμε κουταλιές από το μείγμα αναρί και τοποθετούμε στο μισό μέρος του κύκλου που έχουμε κόψει. Διπλώνουμε. Και με ένα μπιρούνι φτιάχνουμε αυτό το χαρακτηριστικό τελείωμα που έχουν τα πουρέκια. Τοποθετούμε τα τελειωμένα πουρέκια σε ένα πιάτο. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να τηγανίσουμε τα πουρέκια μας. Μέσα στην κατσαρόλα μου, αυτή είναι τερέστρια κατσαρόλα, 24 εκατοστά διάμετρο, έχω βάλει περίπου 1 λίτρο ηλιέλαιο. Περιμένουμε να ζεσταθεί καλά το λάδι μας και τοποθετώ τη σίτα μου μέσα στην κατσαρόλα και πάμε τώρα να τηγανίσουμε τα πουρέκια μας σιγά σιγά. Θα ξεκινήσω έναν έναν. Πάμε για το πρώτο.
Λοιπόν, τα μπουρέκια μας είναι έτοιμα και εγώ δεν αντέχω να μην δοκιμάσω έστω και λίγο. Όντως, σαν τα μπουρέκια της Ειρηνιάς στο Στρόβολο, πραγματικά, το κάτι άλλο, τα αγαπημένα μου.